Κύριε Ραγκούση, είστε ο πρωτομάστορας του συμψηφισμού. Δεν πρόκειται να μπω σε μία λογική να συμψηφίσω οτιδήποτε. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την ποιότητα του λόγου. Γίνεστε μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο ένας αγωγός δημαγωγίας. Πώς προέκυψε τώρα η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη? Ποια είναι η σχέση με το ζήτημα που συζητάμε? Πείτε μου, ποια είναι η σχέση? Λοιπόν, να σας πω εγώ λοιπόν, να απαντήσω, μία και το είπε ο κύριος Ραγκούσης. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι και σε εσάς κύριε Σκανδαλίδη, που με έκπληξη το άκουσα, ότι υπήρξε επιχείρηση συγκάλυψης. Επειδή η Ελλάδα, θα το πω μία φορά και δεν θα επανέλθω, είναι κράτος δικαίου και είναι κράτος δικαίου για όλους. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει το Σύνταγμα και ο νόμος. Η καταγγελία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ραγκούσης έγινε 6 Φεβρουαρίου. Έγινε ανώνυμα και για τον θήτη και για το θύμα. Δεν υπήρξε κανένα όνομα. Παρά τα αυτά, ακριβώς για λόγους ευαισθησίας, η κυρία Μενδώνη ζήτησε από τον κύριο Λιγνάδη την παραίτησή του, η οποία υπευλήθη λίγες ώρες μετά. Ποια είναι η συγκάλυψη λοιπόν, κύριε Ραγκούση? Λίγες ώρες μετά από συνέντευξη, η οποία ήταν, επαναλαμβάνω, ανώνυμη για το θύμα, ανώνυμο για το θήτη, ήρθε η κυρία Μενδώνη και ζήτησε την παραίτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η μάσκα σας, κύριε Ραγκούση. Δεν σας διέκοψα. Ζήτησε λοιπόν την παραίτηση του κυρίου Λιγνάδη. Κύριε Ραγκούση, δεν διακοπήκατε. Θα αφήσετε τον Υπουργό? Γιατί εκνευρισμός? Κύριε Ραγκούση, μη διακόπτετε. Δεν θέλει συνήγορο, κυρία Φωτίου? Όχι. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Το λόγο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, το λόγο. Όχι διακοπή. Θέλω παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι χαρακτήρισε ψευδές αυτό το οποίο είπε, ότι ζητήθηκε η παραίτηση της κυρίας Μενδώνη. Παρακαλώ. Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν ζήτησε την παραίτηση του κυρίου Λιγνάδη, η οποία υπευλήθη αμέσως. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι η εξής. Ότι εμείς, επειδή έχουμε μια θεσμική αντίληψη των πραγμάτων, δεν θα βγάζαμε ποτέ τον κύριο Λιγνάδη να τον καταδικάσουμε εκείνη τη μέρα. Δεν τον εκθέταμε με τον τρόπο που εσείς θα πράτατε ίσως σε μια ανάλογη περίπτωση. Αυτό που σήμερα ζητάτε. Γιατί δεν τον διαπομπεύσαμε ενώ δεν υπήρχε καμία επώνυμη καταγγελία? Αυτό ζητάτε. Αλλά αυτό δεν έγινε. Γιατί η Ελλάδα, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση, διατηρεί το συνταγματικό τεκμήριο του κράτους δικαίου. Ο κύριος Λιγνάδης απεχώρησε ως όφιλε και οδηγήθηκε λίγες μέρες μετά στη δικαιοσύνη, αλλά δεν τον διαπομπεύσαμε. Δεν τον ρίξαμε στα σκυλιά, δεν πήγαμε στο δικαστήριο να ζητήσουμε να του επιβληθούν κυρώσεις. Ακολουθήσαμε την οδό που το Σύνταγμα επιβάλλει. Εάν για σας το Σύνταγμα και ο νόμος είναι περιττά εμπόδια, να το ξέρουμε. Αλλά εγώ θα σας πω για μία τελευταία φορά. Η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εντολές για κατοίκον έρευνες, για άρση τηλεφωνημάτων, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ. Αυτά τα ξεχάσαμε στις εκλογές του 2019. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει...